Σήμερα γράψατε ιστορία. Είμαστε αστική, είναι πρώτη δύναμη πανελλαδικά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ακούτε τα podcast του 902.gr. Όσο πάμε προς τη μέρα των εκλογών, ακούμε πολλά. Κυριαρχεί μια ακατάσχετη παροχολογία από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, λες και είμαστε τίποτα χθεσινοί και δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Λες και δεν έχουμε φάει στη μάπα τόσες και τόσες φορές αυτή την προεκλογική κωμωδία, που μετά τις εκλογές γίνεται τραγωδία. Λες και δεν πέρασαν τόσες και άλλες τόσες κυβερνήσεις για να φτάνουμε σήμερα να συζητάμε το εάν το 2027 θα φτάσει ο μισθός μας εκεί που ήταν το 2011 και που ακόμα και αυτό τελικά είναι υπόσχεση μούφα, αφού κάπου στα ψηλά των προεκλογικών παροχών υπάρχει το εάν και εφόσον το σηκώνουν οι αντοχές της οικονομίας και η δημοσιονομική σταθερότητα. Για την επόμενη μέρα των εκλογών υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα που δεν αλλάζουν. Δεδομένο πρώτο. Οι μισθοί θα παραμείνουν καθυλωμένοι και θα κλιμακωθεί η αντεργατική επίθεση. Να, πώς το περιγράφει η Τράπεζα της Ελλάδας. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας θα πρέπει να συνεχιστεί, διατηρώντας συγκρατημένες τις μισθολογικές αυξήσεις. Αυτό λέει η Τράπεζα της Ελλάδας. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό και με αυτό πας στην κάλπη. Ποιον θα έχει δίπλα του εργαζόμενος για να διεκδικήσει συλλογική σύμβαση και ανθρώπινο μισθό κόντρα στον νόμο Βρούτσι-Αχτσιόγλου? Ποιον θα έχει ο λαός στο πλάι του όταν θα τον σέρνουν, τον ίδιο και τα παιδιά του, οι εργοδότες ασίδωτοι, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ωράριο, με μεροκάματα πείνας, στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, στον τουρισμό? Όταν θα δουλεύουν με εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης και καθημερινά θα έχουμε εργατικά δυστυχήματα? Το ΚΚΕ. Όπως το είχαν οι εργάτες στην Κόσκο, η διανομή στη Seafood, η υγειονομική την περίοδο της πανδημίας, αλλά και τώρα οι εργάτες της Λάρκο, οι οικοδόμοι και οι εργάτες στην ναυπηγοεπισκευή στο Πέραμα. Μιλάμε για τους εργάτες που κόντρα στο κλίμα και τους αντεργατικούς νόμους υπέγραψαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας με σημαντικές αυξήσεις και κατοχύρωσαν μια σειρά δικαιώματα. Και αν αυτά τα παραδείγματα είναι τα εμβληματικά της περίοδου που μας πέρασε, υπάρχουν δεκάδες μικρές ιστορίες της καθημερινότητας που με την πρωτοπόρα στάση των κομμουνιστών πάρθηκαν πίσω από λύσεις, καταβλήθηκαν δεδουλευμένα και κόπηκε ο βήχας στη μεγάλη εργοδοσία. Δεδομένο δεύτερο. Θα συνεχιστούν οι πληστηριασμοί και οι εκβιασμοί στα λαϊκά νοικοκυριά. Ας δούμε και πάλι τι λέει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας. Ως προς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, απαιτείται εντατικότερη προσπάθεια περαιτέρω μείωσής τους. Αυτό βέβαια που λέει η Τράπεζα της Ελλάδας, το λέει και η Κομισιόν ως προϋπόθεση για να δώσει τα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και το λένε και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Γνωρίζουμε ότι αυτή η αύξηση των επιδοκίων πιέζει και τους Έλληνες δανειολήπτες, καθώς τους υποχρεώνει να διαθέσουν μεγαλύτερο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τις δανειακές τους εξυπηρετήσεις. Όμως, θέλω να τονίσω ότι η άλλη όψη του νομίσματος της προόδου που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι τράπεζές μας είναι πια ισχυρές. Μα 25.000 πληστηριασμοί δεν είναι πολύ. Σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Και μετά από αυτά που ακούσατε, το ερώτημα είναι και πάλι απλό και με αυτό πας στην κάλπη. Ποιον θα έχει δίπλα του οχρεωμένος μέχρι το λαιμό εργαζόμενος όταν θα έρθει το κοράκι με το δικαστικό επιμελητή για να τον πετάξουν από το σπίτι του? Το κουκουέ. Γιατί έχει πρόταση σύγκρουσης με τις επιδιώξεις της Κομισιόν, των Φαντς και των κυβερνήσεων. Το κουκουέ, γιατί οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι αυτοί που μαζί με ολόκληρες γειτονιές μπαίνουν μπροστά για να σώσουν τα σπίτια του λαού και τα σώζουν. Το κουκουέ, γιατί έχει πρόταση που στο επίκεντρό της έχει τη στέγαση ως δικαίωμα και όχι ως εμπόρευμα, όπως λένε είτε ανοιχτά είτε συγκαλυμμένα όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Η μεγαλύτερη συμβολή στον αγώνα ενάντια στους 700.000 πληστηριασμούς που ετοιμάζονται είναι να εκλέξουμε περισσότερους κομμουνιστές βουλευτές. Δεδομένο τρίτο. Θα μεγαλώσει η ενεργειακή φτώχεια. Λέει η πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ρήτρα αναπροσαρμογής όχι μόνο δεν είναι αδόκιμη, αλλά συνιστά μια συναλλακτικώς αποδεκτή πρακτική στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει πλέον αναχθεί σε χρηματιστηριακό προϊόν. Και αυτό που ακούσατε από την απόφαση του Πρωτοδικείου είναι copy-paste από τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Το ερώτημα, και πάλι απλό, και με αυτό πας στην κάλπη. Ποιος θα σταθεί δίπλα σε όσους θα του κόψουν το ρεύμα?
Μόνο το 2022 βγήκαν 400.000 εντολές διακοπής ρεύματος. Ποιος θα παλέψει και θα πετύχει επανασύνδεση του ρεύματος? Ποιος θα αποκαλύπτει ότι τα απανοτά χαράτσια στους λογαριασμούς ενέργειας είναι ψηφισμένα από όλα τα κόμματα εκτός του ΚΚΕ? Το ΚΚΕ θα είναι εκεί, γιατί έχει ολοκληρωμένη πρόταση σύγκρουσης με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δίθεν πράσινη ανάπτυξη που και ακριβένει την ενέργεια για τις λαϊκές οικογένειες και απαξιώνει εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες όπως ο λιγνίτης, η γεωθερμία και τα υδροηλεκτρικά έργα και καθιστά το εισαγόμενο πανάκριβο αμερικάνικο φυσικό αέριο ως στρατηγικό καύσιμο για την Ελλάδα. Δεδομένο τέταρτο. Θα συνεχιστεί η φορολογία και τα μνημόνια διαρκείας. Επανερχόμαστε στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για να διαβάσουμε το εξής. Απαιτείται διασφάλιση της περιοριστικής κατεύθυνσης της δημοσιονομικής πολιτικής, συνέχιση της δυναμικής υλοποίησης μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα 2.0, ο σχεδιασμός ενός συνεκτικού και αξιόπιστου μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου. Με τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ο λαός πληρώνει το 95% των φόρων και οι τρεις συμφωνούν σταματωμένα πλεονάσματα και ψήφισαν μαζί τα πράσινα χαράτσια. Για εμένα, η διαφύλαξη της δημοσιονομικής σταθερότητας αποτελεί όρο απαράβατο και συμβόλαιο εμπιστοσύνης με τη νέα γενιά. Όποια και να είναι η επόμενη κυβέρνηση, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει στόχο να τα κάνει όλα αυτά που είπα πριν, θα αντιμετωπίσει και την επιστροφή σε συνθήκες δημοσιονομικής εξισορρόπησης. Και το ερώτημα είναι απλό και με αυτό πας στην κάλπη. Ποιος θα σταθεί δίπλα στον επαγγελματία που ετοιμάζεται να βάλει λουκέτο? Ποιος θα σταθεί δίπλα στον αγρότη που δεν μπορεί να βάλει πετρέλαιο στα μηχανήματα για να βγει στο χωράφι? Ποιος θα αποκαλύπτει ότι πίσω από τα ματωμένα πλεονάσματα, αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ μαξιλάρια, βρίσκεται ακριβώς και μόνο η φορολογία του λαού, αφού οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι πληρώνουν μόλις το 5% των συνολικών φορολογικών εσόδων? Δεδομένο πέμπτο. Θα συνεχιστεί η λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος. Αυτό που βλέπουμε και θα δούμε είναι με μειωμένο ρυθμό να αυξάνονται οι τιμές. Α, μάλιστα. Αυξήσεις θα συνεχίσουμε να έχουμε. Μείωση των αυξήσεων δηλαδή. Μείωση των αυξήσεων. Όταν λέμε πληθωρισμό 4,5%. Άρα όχι ουσιαστική μείωση των τιμών. Ουσιαστική μείωση των τιμών δεν θα δούμε. Ούτε καν σταθεροποίηση. Ούτε καν σταθεροποίηση δεν θα δούμε. Μάλιστα. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω. Αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό. Αυτά όμως που μπορώ. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή εκεί που είχαμε πληθωρισμό πέρσι 9,5%, φέτος έχουμε 4,5%. Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό, αλλά έχει δύο αναγνώσεις. Πολύ μικρότερη αύξηση των τιμών, αλλά αύξηση των τιμών πάνω στην προηγούμενη αύξηση των τιμών. Ακούσαμε το Σταϊκούρα και το ερώτημα είναι απλό και με αυτό πας στην κάλπη. Ποιος θα σταθεί δίπλα στο λαό μας που δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις μισές του ανάγκες τα απαραίτητα είδη διατροφής? Δεδομένο έκτο. Ο ριζοσπάστης του προηγούμενου Σαββατοκυριακού αποκάλυψε πως για την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης εκκρεμούν περίπου 350 νόμοι με αντιλαϊκά προαπαιτούμενα μέχρι το 2026. Έχουν ήδη νομοθετηθεί πάνω από 200 τέτοιοι νόμοι, όπως ο νόμος Χατζηδάκη. Ενώ για να μην μείνει κανένας με την απορία, αυτό το νομοθετικό έργο σε ένα μεγάλο μέρος πήρε τη στήριξη και από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς, αλλά και από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Επιτρέψτε μας μία μικρή παρένθεση. Πρόσφατα, ο Γιάννης Βαρουφάκης, έμπειρος επιστήμονας και γκουρού βεβαίως, ρωτήθηκε αν το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μνημόνιο και απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μνημόνιο αλλά ευκαιρία. Ότι θα μπορούσε δηλαδή να υπάρχει και καλό Ταμείο Ανάκαμψης. Για να καταλάβετε αν είναι ή δεν είναι μνημόνιο και μάλιστα υπερμνημόνιο, σας λέμε το εξής. Το Ταμείο Ανάκαμψης φτιάχτηκε με χρήματα των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα χρήματα είναι κλειδωμένα να πάνε στους επιχειρηματικούς ομίλους της δίθεν πράσινης ανάπτυξης και της ψηφιακής μετάβασης. Είναι κλειδωμένα δηλαδή, ώστε να μην πάνε σε όσα στερείται ο λαός μας και άλλοι λαοί της Ευρώπης. Και βεβαίως για να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα, προϋπόθεση είναι να νομοθετούνται μια σειρά νόμοι. Λέει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθιέρωσες απλήρωτες υπερορίες? Αν ναι, πάρε λεφτά. Αν όχι, δεν παίρνεις μία. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιωτικοποίησες περαιτέρω το δημόσιο σύστημα υγείας? Αν ναι, πάρε λεφτά, αν όχι, τίποτα. Αν αυτό δεν είναι μνημόνιο, τότε τι είναι? Και για να το πάμε για την ανάποδη. Όταν ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Βαρουφάκης λένε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μνημόνιο, τότε ο λαός έχει αρκετές ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται για μνημόνιο. Και ξαναγυρνάμε στις 350 εκκρεμότητες του Ταμείου Ανάκαμψης που κατά τα άλλα δεν είναι μνημόνιο. Καταγράφουμε μόνο κάποιες ενδεικτικές από αυτές τις εκκρεμότητες. Περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του νερού.
αναδιάρθρωση της ΟΣΕ Τρενοσέ από αυτούς που ήδη κομματιάσαμε και εμπορευματοποίησαν το σιδηρόδρομο. Νέες αντεργατικές αλλαγές με κατεύθυνση τη στήριξη της ελαστικής εργασίας και το χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης. Αλήθεια, τα ακούει κανένας όλα αυτά στις πολλές προεκλογικές συζητήσεις στα κανάλια? Όχι. Τα αναδεικνύουν μόνο οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ. Γιατί τα αναδεικνύουν μόνο αυτοί? Γιατί όλοι οι άλλοι έχουν ήδη συμφωνήσει και εντάξει αυτές τις κατευθύνσεις στα προγράμματά τους. Και έτσι προκύπτει αυτό που ορισμένοι αναλυτές αποκαλούν βουβή προεκλογική περίοδο. Δεν βρίσκουν πού να διαφωνήσουν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό όλη η κόντρα τους είναι για το ποιος θα κάνει κολεγιά με το ΠΑΣΟΚ. Το μόνο κόμμα από αυτά που βλέπουμε στη Βουλή που θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία είναι το ΠΑΣΟΚ. Τελεία. Η δική μας η πολιτική επιλογή είναι για μια κυβέρνηση των νικητών, με το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς πρώτο κόμμα και προφανή εταίρο το ΠΑΣΟΚ. Κόντρα λοιπόν στις κολεγιές τους έχουμε τα δικά μας όπλα. Και η απάντηση με την οποία θα πάμε στην κάλπη είναι δεδομένη. Όλοι μας και μόνοι τους. Τώρα με το ΚΚΕ, γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό. Λοιπόν, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι Δευτέρα αυτή τη φορά. Με συνέντευξη δυνατή. Λέμε να παίξουμε λίγη μπαλίτσα, να βάλουμε κανένα γκολ, αν και με τον καλεσμένο που θα έχουμε κάτι τέτοιο είναι λίγο δύσκολο. Ραντεβού τη Δευτέρα λοιπόν στο κανάλι μας στο YouTube, σε Spotify, Google Podcasts και Apple Podcasts. Και μην ξεχνάτε, σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.